Θα δούμε ξανά τον Σπύρο Αλεξανδρή. Είναι στο παίδον, γιατί αυτό το παιδάκι, το 4 ετών παιδάκι, παραμένει διασωλωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νομίζω στο ίδιο νοσοκομείο και τα άλλα τρία αδέρφια. Και τα τρία αδέρφια, το έτσι. Είναι αυτή η υπόθεση όπου ο τετράχρονος ξυλοκοπήθηκε από τον πατριό του. Που αναζητείται, έτσι. Και Σπύρο, φοβούνται οι συγγενείς για εγκεφαλική βλάβη. Λένε ότι το παιδί κούνησε το δαχτυλάκι του. Δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Υπάρχουν όντως τέτοιοι φόβοι. Η κατάστασή του επανεξετάζεται συνεχώς. Για πέμπτη μέρα στην εντατική, ο τετράχρονος Ραφαήλ δίνει μάχη για τη ζωή του. Προχθές το βράδυ υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στη μέση. Μια πολύ δύσκολη επέμβαση που, ωστόσο, όπως λένε οι γιατροί, πήγε καλά. Και μένουν να δουν αν θα χρειαστεί να αποβληθεί και σε νέα επέμβαση το παιδί. Έχει πάρα πολλά αιματώματα. Μαζί του εδώ στο νοσοκομείο είναι η μητέρα του, ο πατέρας του, όπως και τα αδελφάκια του, τα οποία επίσης έχουν κακοποιηθεί στο παρελθόν από τον 23χρονο δράστη. Ο 8χρονος, μάλιστα, αδερφός του, έχει και ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στο χέρι, για το οποίο και χειρουργήθηκε. Όλα, βέβαια, τα παιδιά είναι ψυχικά τραυματισμένα από όλες αυτές τις εικόνες και όλα αυτά τα σκηνικά ομοίης βίας που έχουν βιώσει στα χέρια του 23χρονου δράστη, ο οποίος αναζητείται ακόμη. Συγγενείς από το περιβάλλον της οικογένειας λένε ότι ο δράστης έχει βρει καταφύγιο στον καταβλισμό των Μεγάρων. Βρίσκεται κάπου ταμπουρωμένος στον καταβλισμό των Μεγάρων, αν και οι αρχές ερευνούν και άλλους καταβλισμούς που πιθανότατα μπορεί να έχει βρει καταφύγιο ο 23χρονος δράστης. Απλά το θέμα, Σπύρο, εδώ είναι ότι μιλάμε για μια υπόθεση η οποία δεν είναι ότι ήρθε τώρα. Έχει καταγγελθεί τον περασμένο Οκτώβριο, ξανά, ανάλογα περιστατικά. Μετά τον Νοέμβριο, τετράχρονο, στο ίδιο παιδάκι, τώρα που είναι μάχη για να κρατήσει ζωή, πηγαίνει στο νοσοκομείο με χτυπήματα και εγκάβματα από καυτό νερό. Μετά, με το που έρχεται ο νέος χρόνος, αρχές του νέου χρόνου, του Ιανουαρίου, ενημερώνεται και το χαμόγελο του παιδιού. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Μέσα σε διάστημα 3-4 μηνών έχουν γίνει διάφορα περιστατικά και θα έπρεπε να έχουν ήδη ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι. Αυτοί που θα έπρεπε να έχουν παρέμβει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει συνεννόηση τόσο καλή όσο θα έπρεπε μεταξύ των υπηρεσιών, έτσι. Είναι τραγικό, δεν είναι τραγικό. Και αυτός ο άνδρας φαίνεται ότι δεν είχε απλά κακοποιητικές τάσεις, αλλά δολοφονικές τάσεις. Δηλαδή, δεν το αρκούσε που χτυπούσε τα παιδιά. Το πήγαινε ένα επίπεδο ακόμη πιο πέρα, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Όπως λέει η μητέρα, το άρπαξε, το σήκωσε πάνω και το χτύπησε με δύναμη στο έδαφος. Και όπως της είπαν τα παιδιά της, τα αδερφάκια του, στη συνέχεια συνέχιζε να το χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εντάξει, και μιλάμε για 4 ετών παιδάκι, έτσι. Για 4 ετών παιδάκι, κακοποιούσε και τη μάνα, βάραγε και τη μάνα. Εν πάση περιπτώσει, θα δουν οι αρχές αυτά. Λοιπόν, Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Παραμένεις εκεί για να έχουμε κάτι νεότερο. Και επανερχόμαστε.